Κύριε Βαρουφάκη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρωθυπουργέ, καταφέρατε να με εκπλήξετε. Μετά από 3 χρόνια που νόμιζα ότι τίποτα που κάνετε και λέτε δεν θα με εκπλήξει ξανά. Είπατε, είναι αλήθεια αυτό, το άκουσαν καλά τα αυτιά μου, θα ήθελα να με διαψεύσετε, ότι ο Πρωθυπουργός λέει είναι αποδέκτης των πληροφοριών της ΕΥΠ και παρά το γεγονός ότι η ΕΥΠ είναι ευθύνης του πλέον με νόμο που πέρασε ο Πρωθυπουργός, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να ξέρει τι κάνει η ΕΥΠ, ούτε ποτέ να μάθει. Αυτό άκουσα. Ελπίζω τα αυτιά μου να με γέλασαν. Ελπίζω πραγματικά. Κύριε Ναύαρχε, είναι δυνατόν. Ένας πλοίαρχος δεν μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε κάθε κομμάτι του πλοίου, αλλά είναι υπεύθυνος για το πλοίο. Και δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι και να θέλω να μάθω δεν μπορώ. Δεν είναι δυνατόν. Μπορεί να μην έχει όλη την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, αλλά το να λες ότι ως πλοίαρχος του πλοίου, πρωθυπουργός, με την ΕΥΠ από κάτω, και να θέλω να μάθω τι συνέβη στην περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό είναι πραγματικά. Νομίζω ότι κι εσείς, αν βγάλετε λίγο τις κομματικές σας παροπίδες, θα συμφωνήσετε. Δεν είναι λογικά πράγματα. Αλλά θέλω να κρατήσω χαμηλά τους τόνους, έτσι ώστε να βγει και κάτι θετικό από αυτή τη συνεδρία. Μια συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, γιατί εσείς έχετε τους αριθμούς για να το περάσετε αυτό. Έχουμε μια αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Έχουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο που εσείς τον διαλέξετε, τον κύριο Ράμο. Ένας εξαιρετικός δικαστής, ο οποίος πασχίζει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του. Δεν έχει πόρους να του κάνει, να του δώσετε πόρους. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω από πόρους. Χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση, και εμείς θα την ψηφίσουμε, αν τη φέρετε, που να λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν πρόκειται για παρακολούθηση Ελλήνων πολιτών, ο κύριος Ράμος, ή οποιοσδήποτε είναι στη θέση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, να μπορεί να ξέρει τι έγινε. Να μπορεί να ελέγξει την ΕΥΠ. Να μπορεί να ελέγξει ακόμα και τον εισαγγελέα, ο οποίος υπογράφει ότι οι χαρτί του δώσουν από την ΕΥΠ. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Δεν μπορεί, κύριε Πρωθυπουργέ, να υπάρχει μια ΕΥΠ, όπως όλες οι μυστικές υπηρεσίες, με τέτοια υπερδύναμη, τη δύναμη που εσείς λέτε ότι πρέπει να ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες και για τους βουλευτές της παρακολούθησης, χωρίς να μπορεί κάποιος δικαστής που εσείς διορίζετε, να μπορεί να μας πει εμάς, να μην μας πει παρακολουθείτε ο Βαρουφάκης ή ο Χατζηδάκης, αλλά να μπορεί να μας πει ότι έχω ελέγξει και αυτό έγινε σωστά. Ο κύριος Ράμος σήμερα δεν μπορεί να το πει αυτό. Και είναι ντροπή αυτό. Είναι ντροπή για όλους μας και ιδίως για την κυβέρνησή σας. Κάντε το. Εμείς θα το ψηφίσουμε. Δεν θα το κάνετε. Είναι σίγουρο. Μακάρι να με διαψεύσετε. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε άλλα κοινοβούλια, στο Βρετανικό, στο Γερμανικό, στο Γαλλικό, όταν υπουργός ή πρωθυπουργός πιάνεται ψευδόμενος, παραιτείται. Είναι ή δεν είναι αλήθεια, εγώ δεν το ξέρω. Μας μεταφέρουν δικηγόροι, για παράδειγμα ο Αθανάσης Καμπαγιάννης, πρωταγωνιστής στη δίωξη και στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ότι, μας είπε, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν υπήρξε καμία παρακολούθηση βουλευτή της Χρυσής Αυγής και δεν βοήθησε η παρακολούθηση κανενού Χρυσαυγίτη στην εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με τη δικαιογραφία. Είναι ή δεν είναι αλήθεια? Οπότε είπατε ψέματα, αν είναι αλήθεια αυτό. Πείτε μας. Είναι σημαντικά ζητήματα αυτά. Το να έρχεται ένας πρωθυπουργός στη Βουλή και να ψεύδεται τόσο εύκολα, θεωρώντας ότι είναι στο απειρόβλητο γιατί έχει 158 βουλευτές, είναι καταστρατήγηση βασικών κοινοβουλευτικών κανόνων και ηθών. Εσείς τολμάτε να μιλάτε. Εγώ ρώτησα, κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, ήταν στην. Άμα δεν ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Καμπαγιάννης, καλύτερα να μην μιλάτε, κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Έθεσα ένα ερώτημα. Ρώτησα τον κύριο Πρωθυπουργό. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Η δικογραφία δείχνει ότι εξαρθρώθηκε η Χρυσή Αυγή μέσα από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ή όχι? Θα ακούσουμε. Εδώ είμαστε. Έχει τριπτολογία ο άνθρωπος. Θα απαντήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως τολμάει να μιλάει για πολιτισμένη γλώσσα και με εγκαλέσατε κιόλας, κύριε Μητσοτάκη, για τους χαρακτηριστικούς μου. Αν θέλετε να απολογηθώ για κάτι, ξέρετε τι θα είναι? Ότι στην αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, δηλαδή μετά τις εκλογές του 19, μίλησα για τον πολιτικό σας πολιτισμό που τον έβλεπα να υπάρχει και μάλιστα τον θεώρησα κάτι θετικό. Είχα απόλυτο άδικο. Το έχετε αποδείξει 3 χρόνια τώρα. Και μάλιστα
μίλησα για πολιτικό σας πολιτισμό, παρά το γεγονός ότι από το 2015 με χαρακτηρίζεται καθημερινά καταστροφέα της χώρας. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνει. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και να εκλεγεί πρωθυπουργός. Τα λέει. Δεν με πείραξε αυτό. Η πορεία σας 3 χρόνια τώρα και ιδίως η σημερινή σας συμπεριφορά ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής, που ήρθατε ως τιμητής, αν και κατηγορούμενος, και εδώ είχε δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό σας καθιστά εκτός του πλαισίου του πολιτικού πολιτισμού και ζητώ συγγνώμη από το Πανελλήνιο που σας χαρακτήρισα πολιτικά πολιτισμένο. Δεν είστε. Παρεπιπτόντως, μιας και μια ζωή, γι' αυτό λέτε για το ότι είχατε Άγιο το 2015 με εμάς, τους Φεδρούς κτλ. Κύριε Μητσοτάκη, σας έχω πει, μην το λέτε αυτό. Γιατί μια υπόσχεση δώσατε στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας για να γίνετε πρόεδρος και αυτό ήταν να κάνετε εξεταστική για την περίοδο Βαρουφάκη και δεν την κάνετε. Σας εκλιπαρούσα, σας παρακαλούσα. Σας απειλούσα να την κάνετε. Δεν την κάνετε. Αυτός ο συνδυασμός θράσους και δειλίας θα είναι αυτό που θα μείνει από το ξεφούσκωμα της φούσκας της διακυβέρνησης της Μητσοτάκης ΑΕ. Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω. Για να μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης, να μας απαντήσει για τη Χρυσή Αυγή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχετε μία ροπή προς την πλήρη αδιαφάνεια της εξουσίας. Ο υπερσυγκεντρωτισμός, ΕΡΤ, ΕΙΠ, τα πάντα, μέσα σας, δίπλα σας. Θέλετε αδιάφανη την εξουσία και διάτρητους τους πολίτες. Θέλετε να παρακολουθείτε όποιον θέλετε, δημοσιογράφο, πολιτικό, οποιονδήποτε, ακτιβιστή, αλλά εσείς να παίρνετε αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών, χωρίς κανένας πολίτης να μπορεί να γνωρίζει πώς παίρνονται οι αποφάσεις που προσδιορίζουν το μέλλον της, το μέλλον του. Δεν σας πειράζει το βαν της γερμανικής πρεσβείας που κυκλοφορούσε στην Αθήνα σε μια χώρα την οποία εσείς με τις υπογραφές σας των μνημονίων κάνατε χρεοδουλοπαρικία τους. Δεν σας πείραζε η NSA που παρακολουθούσε τον Κώστα τον Καραμαλή, που παρακολουθούσε εμένα, άλλους. Δεν σας πείραξε. Εσείς οι ίδιοι ασκήσατε δίωξη εναντίον δημοσιογράφων. Αναρωτιέμαι για τον Τζούλιαν Ασάνζ τι λέτε. Καλά κάνει και σαπίζει στο Γκουαντάνομο της Βρετανίας επειδή μας κατέδειξε τι κάνανε οι κυβερνήσεις στο όνομά μας εναντίον των δημοκρατιών μας. Εμείς τι λέμε. Όλα στο φως. Εμείς θέλουμε πλήρως διάφανη εξουσία εταιρική και κρατική και θέλουμε προστατευμένους πολίτες από θεσμούς κοινοβουλευτικούς νομικά στέρεους. Τολμήσατε, μάλιστα, το έχετε κάνει πολλές φορές και εσείς και ο τύπος σας και οι βουλευτές σας και οι υπουργοί σας να εγκαλέσετε εμένα επειδή λέει μαγνητοφωνούσα το Eurogroup. Καλά σοβαρολογείτε. Καταρχάς, σας το έχω ξεκαθαρίσει, όχι εγώ, ο Άριος Πάγος, με απόφαση του 2014, ότι το να μαγνητοφωνείς σκέψεις στις οποίες συμμετέχεις στο πλαίσιο της άσκησης των δημοσίων καθήκοντων σου είναι απολύτως νόμιμο. Τι πήγα να κάνω εγώ. Να υπάρξουν αποδείξεις για το τι λεγόταν εκεί μέσα εκ μέρους των πολιτών της Ευρώπης εναντίον της Ευρώπης, εναντίον της Γερμανίας, εναντίον της Ελλάδας. Για να μην μπορείτε εσείς, ο Ρουμπάτης, η Wall Street Journal να λένε ψέματα για το τι υπόθηκε μέσα στο Eurogroup. Διαφάνεια στην εξουσία, προστατευόμενοι πολίτες. Αυτή είναι η γραμμή του ΜέΡΑ25, του DM25. Και αυτή τη γραμμή θα την παλέψουμε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ.